Στις καλοκαιρινές σας βόλτες στον Καράβολα, ίσως είδατε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να συγκεντρώνεται τα απογεύματα και να ασκούνται. Ήρεμα πρόσωπα, αρμονικές κινήσεις, ισορροπία σε σώμα και πνεύμα. Αυτό που έκαναν ονομάζεται Τσικόνγκ και η Ελένη Κουταλά είναι ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλάι τους για να τους καθοδηγήσει. Την Ελένη τη γνώρισε όταν ξεκίνησε να κάνει μαθήματα σε ογκολογικούς ασθενείς. Αντιλαμβάνομαι ότι το Τσικόνγκ είναι για σας μία έννοια που ίσως ακούτε για πρώτη φορά. Δώστε μας λίγο χρόνο και θα σας τα εξηγήσουμε όλα. Ελάτε πρώτα απ' όλα να σας συστήσω την Ελένη και να μιλήσουμε για την ιδέα της να δώσει μια νέα εναλλακτική σε ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Είμαστε πάνω από τη θάλασσα. Ερχόταν το θαλασσινό αεράκι, μας ψιθύριζε στα αυτιά διάφορα μυστικά, μας καθάριζε την άβρα μας, ερχόταν η δύναμη της θάλασσας και υπήρχε έμπνευση και σε μένα, υπήρχε έμπνευση, υπήρχε χαρά. Έβλεπα ευχαριστημένους τους ανθρώπους και ερχόταν όλο και περισσότεροι, δηλαδή φτάσαμε να είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Ήταν τόσο συγκινητικό, μα τόσο συγκινητικό που δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Δηλαδή όταν ακούς μια γυναίκα να λέει ότι 3 χρόνια έχω κάνει μαστεκτομή και πρώτη φορά ένιωσα ότι υπάρχει αυτή η περιοχή του κομμένου στήθους και ότι λειτουργεί, ότι περνάει η ενέργεια, νιώθω να ζωντανεύει, αυτό ήταν ανατριχιαστικό. Ή μία άλλη πολύ νέα γυναίκα, η οποία δυστυχώς έφυγε, μέχρι ένα μήνα, 1,5 πριν φύγει, ενώ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά θεωρούσε ότι αν έκανε το τσικόνγκ και το τάι τσι, αν τα έκανε αυτά, ένιωθε ζωντανή, ένιωθε ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να κινείται όπως όλους τους άλλους ανθρώπους, και τη βοηθούσε πάρα πολύ, δηλαδή όταν κατάφερε να ανεβάσει το χέρι της εκεί που έδειχνα και να ανοίξει τα πνευμόνια της και να απλωθεί η ενέργειά της, τότε φαινόταν στο πρόσωπό της η ικανοποίηση, τα καταφέρνω, είμαι ακόμα ζωντανή. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα σε κάθε νομό της Ελλάδας να ενημερωθούν οι καρκινοπαθείς, που αυτό έχει γίνει ήδη, γιατί έχω επικοινωνία με την ΕΛΟΚ, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, και έχουν κοινοποιήσει τα ωφελήματα του Τσικόνγκ, αλλά θέλω να υπάρχει σε κάθε νομό ένας δάσκαλος που να μπορεί να καθοδηγήσει μια ομάδα πασχόντων, δηλαδή ανθρώπων που έχουν ογκολογικό πρόβλημα, είτε το έχουν ξεπεράσει, είτε το περνάνε εκείνο τον καιρό και είναι σε θεραπεία, να μπορούν να βρουν μια τέτοια άσκηση που θα τους βοηθήσει τόσο πολύ. Το Τσικόνγκ δεν αφορά μόνο ασθενείς με ταλαιπωρημένα σώματα. Αφορά και όλους εμάς που ταλαιπωρούμαστε από την καθημερινότητά μας. Ελάτε λοιπόν να μάθουμε τι είναι και πώς μας ωφελεί. Τι είναι το Τσικόνγκ? Το Τσικόνγκ είναι 2 λεξούλες κινέζικες που σημαίνει τσι ενέργεια και κόνγκ εργασία, κάτι που χρειάζεται δηλαδή κόπο και χρόνο για να κατακτηθεί. Θα λέγαμε εργασία με την ενέργεια ή καλλιέργεια της ενέργειας. Αν όλα αυτά σας ακούγονται ξένα, φερμένα από μια άλλη φιλοσοφία ζωής, ελάτε να δούμε τη δυτική ανάγνωση των πραγμάτων με ιατρικούς όρους. Έχει αργές κινήσεις. Μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά καταρχήν μαθαίνεται κάνοντάς το πολύ αργά. Επιβραδύνουμε κάπως το χρόνο και έχουμε περιθώριο να φτιάξουμε τη στάση μας έτσι όπως μας καθοδηγεί ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής τέλος πάντων. Αυτές οι σπυροειδείς κινήσεις, οι περιστροφικές κινήσεις, οι εναλλαγές του πάνω με το κάτω, οι εκτάσεις, οι συστολές, οι διευρύνσεις, όλα αυτά ενεργοποιούν την περιτονία. Η περιτονία είναι ένα φοβερό όργανο. Καταλαμβάνει το 20% της μάζας του σώματός μας και αγκαλιάζει όλα μας τα όργανα, τους μύες, το νευρικό σύστημα. Όταν δεν υπάρχει κίνηση στο σώμα, ο περιτοναϊκός ιστός σκληραίνει, με αποτέλεσμα να πονάμε. Και μάλιστα ο πόνος είναι έντονος και διαχέεται σε πολλά σημεία. Σας θυμίζει κάτι αυτό από την καθημερινότητά σας? Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, το καταλαβαίνω, είναι εντελώς ανθρώπινο. Όλοι μας έχουμε υπερένταση κάποια φορά. Το θέμα είναι να το αναγνωρίζουμε, να μπορούμε να το παρατηρούμε και αν μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε, μετά σχεδόν έχουμε βρει και πώς θα χαλαρώσουμε. Το Τσικόνγκ και το Τάι Τσι που διδάσκει η Ελένη
ωφελούν ποικιλοτρόπως. Και όπως μας λέει και η ίδια, οι αλλαγές που βιώνεις είναι απτές και άμεσα αντιληπτές. Αυτές οι τέχνες φέρνουν σίγουρα καλύτερη υγεία, φέρνουν περισσότερη συγκέντρωση στο νου μας, περισσότερη ψυχραιμία, ερχόμαστε στο κέντρο μας, ισορροπία, όχι μόνο στο σώμα, γιατί και στους ηλικιωμένους αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να έχουν ισορροπία στο σώμα, αλλά ισορροπία στις αποφάσεις μας, στις σχέσεις μας, παντού. Το Qigong, εκτός από υγεία και ευεξία που προσφέρει, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που ωφελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ανθρώπους με χρόνιες και σοβαρές ασθένειες. Σε μερικές ομάδες ασθενών είναι μονόδρομος, δηλαδή με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν μπορείς να κάνεις πολλές άλλου είδους γυμναστικές, γιατί επιφέρουν πόνο στο σώμα και ίσως μεγαλύτερη φλεγμονή. Όμως το Qigong, επειδή είναι τόσο αργή η κίνησή του, ακόμα και έκταση να υπάρχει στο χέρι, είναι τόσο αργή που δεν τραυματίζει. Και όχι μόνο δεν τραυματίζει, αλλά βοηθά στη λειτουργικότητα των αρθρώσεων. Θα μπορούσαμε προφανώς να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμη με την Ελένη. Δοκιμάστε την τεχνική του Qigong. Δείτε αν σας ταιριάζει, αν σας εξυπηρετεί. Και βάλτε στη ζωή σας μια νέα συνήθεια που θα αλλάξει την καθημερινότητά σας.